Καλωσορίζω τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΦΑΚ, τον κύριο Γενετζάκη. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κύριε Δουλουδεράκη, και εσάς και στους ακροατές σας. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε και εσείς και όλοι οι άνθρωποι εκεί στον ΣΥΦΑΚ ότι με αυτή την ώρα έχουμε όλοι μας ερωτήματα αναφορικά με το τι, το πώς και το γιατί. Το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου φτάνει στην Ελλάδα η πρώτη παρτίδα του εμβολίου. Εσείς αναλαμβάνετε, όπως είπα, εδώ στην Κρήτη να αναλάβετε τόσο τη φύλαξη όσο και την διανομή του. Πάτε σε επαρκή ποσότητα, πάτε σε ποσότητα για να ξεκινήσω από εκεί που μπορεί να καλύψει για αρχή υγειονομικούς που το επιθυμούν, ευπαθείς ομάδες, ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται, αν το γνωρίζετε αυτό, σε δομές πρόνοιας. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ανταποκριθήκαμε σαν συνεταιρισμός φαρμακοποιών Κρήτης, 12νήσου Κρήτης και Αθήνας, ανταποκριθήκαμε στο επίπεδο της πρόκλησης από την μεριά του Υπουργείου να έχουμε την φύλαξη, τη διανομή σε επίπεδο Κρήτης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα ζητήματα του προγραμματισμού και τα ζητήματα των ποσοτήτων αφορούν τις κυβερνητικές δομές, δηλαδή το Υπουργείο και την 7η ΔΥΠΕ. Αυτοί είναι αυτοί που σχεδιάζουμε. Mm-hmm. Από ό,τι γνωρίζουμε, οι ποσότητες θα έρθουν σταδιακά. Από την επόμενη εβδομάδα θα είναι περιορισμένες οι παρτίδες που θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα. Θα ξεκινήσουν από τον υγειονομικό κόσμο και θα επεκταθεί σιγά-σιγά ερχόμενες δόσεις τους επόμενους μήνες. Κύριε Γενετζάκη, ναι. Από την επομένη των Χριστουγέννων και μετά, δηλαδή όταν λέτε την επόμενη εβδομάδα, Σάββατο 26 Δεκεμβρίου. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα παραλάβουμε, θα αναποθήσει μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Αλλά σας επαναλαμβάνω, αυτό που είναι κυρίαρχο σε εμάς, αυτό που αφορά εμάς είναι η σωστή φύλαξη. Έχουμε τα ψυγεία σε χώρο που καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε. Έχουμε τα ψυγεία τα οποία αναμένουν με το επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που έχουμε στο ΣΥΦΑΚ, ενημερωμένο και σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο να παραλάβουν τα εμβόλια και από εκεί και μετά ανάλογα τις αιτήσεις που θα έχουμε, που αυτό το κανονίζει πάλι το Υπουργείο και οι Ευρωμηλίτες, σε ποια σημεία και σε ποιους ανθρώπους θα παραδώσουμε. Εμείς είμαστε σίγουροι, έχουμε την ικανότητα και την ποιότητα στον συνεταιρισμό, στην οργανωτική ικανότητα, το έχουμε αποδείξει τόσα χρόνια και γι' αυτό επιλεγήκαμε και σαν μοναδική αποθήκη από το Υπουργείο που θα έχει και τη διανομή. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη αποθήκη που να έχει τη διανομή πέρα από τη φύλαξη. Εμείς έχουμε και τη φύλαξη και τη διανομή να φτάσει εγκαίρως με ασφάλεια στα χέρια αστυνομών που θα είναι υπεύθυνοι από εκεί και πέρα για τον εμβολιασμό. Και με αποθήκες ISO. Στην αρχή, βεβαίως, είπατε το εξής. Πρόσκληση, πρόκληση. Το πρόσκληση υπό αυτές τις συνθήκες με την εμπειρία φαντάζομαι ότι δεν αποτελεί με προϊόν απορίας ή ερώτησης. Σε ό,τι έχει να κάνει ωστόσο με την πρόκληση, γιατί εσείς το ονομάζετε έτσι, κύριε Γενετζάκη? Γιατί είναι ένα φαρμακευτικό σκεύασμα το οποίο είναι ευαίσθητο. Είναι σε πρωτόγνωρες συνθήκες φύλαξης από μείον 70 βαθμούς και πάνω. Είναι ένα φαρμακευτικό σκεύασμα το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη μεταχείριση σε σχέση με τη διανομή του. Ακριβώς για αυτό το λόγο ονόμασα πρόσκληση, πρόκληση. Καταλαβαίνετε ότι πέρα από το ISO που έχουμε, εμείς σαν φαρμακαποθήκη είμαστε από τις πρώτες αποθήκες που έχουμε δημιουργήσει και τα αυτοκίνητα της ψυχής αλυσίδας. Δηλαδή έχουμε τα αυτοκίνητά μας τα οποία έχουν μετατραπεί όλα σε ψυγεία και μπορούν με ασφάλεια και έγκαιρα, οργανωμένα, να φτάσουν στα σημεία τα οποία πρέπει για να διατεθεί στον κόσμο. Όπου δηλαδή υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός από το Υπουργείο Υγείας στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, εκεί άμεσα θα μεταφέρετε και τα εμβόλια και ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Αυτό μας λέτε, κύριε Γενετζάκη? Βεβαίως, βάσει του προγραμματισμού και βάσει των δόσεων που θα έρθουν. Με την ίδια δύναμη ενδεχόμενα, εάν σας το ζητήσουν, να αναλάβετε δραστηριότητα και σε άλλες περιοχές της χώρας? Εμείς έχουμε τη δυνατότητα σε σημεία που δραστηριοποιείται ο όμιλος ΦΑΚ να εξυπηρετήσουμε το κοινό συμφέρον. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια υπηρεσία προσφοράς εκ μέρους της ΦΑΚ προς το κοινωνικό σύνολο εντελώς δωρεάν. Δεν έχουμε καμία αμοιβή από πλευράς κράτους σε σχέση με αυτή την υπηρεσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν μας ζητηθεί θα ανταποκριθούμε ευχαρίστως σε οποιοδήποτε σημείο μπορεί και δραστηριοποιείται ο ΦΑΚ.
Μάλιστα. Το άκουσα χθες και στην συνέντευξη τύπου που δώσατε από το Γενικό Διευθυντή του Ομίλου του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης, τον κύριο Δημήτρη Αλμπέρτη, ότι όλη αυτή η κινητοποίηση γίνεται από εσάς δωρεάν με στόχο να βοηθήσετε. Βεβαίως. Είναι οι συνθήκες τέτοιες που πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, που να προσπεράσουμε ή όσο γίνεται να περιορίσουμε αυτή τη μάστιγα του νέου ιού προς την κοινότητα. Δηλαδή θα πρέπει όλοι να είμαστε σε θέση οι εμπλεκόμενοι φορείς με το φάρμακο, να δώσει καθένας τη δική του τη συμμετοχή, να δώσουμε το δικό μας το λιθαράκι, το να απαλλαγεί ο κόσμος ή τουλάχιστον να περιοριστεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι το εμβόλιο δεν είναι η πανάκια, θα έχουμε προστατευτικά μέτρα και μετά. Άρα αυτό που κρατάω από εσάς είναι όχι μόνο η ετοιμότητα, αλλά και αυτό το διαχειριστικό σχέδιο το οποίο υπάρχει και από τη δική σας την πλευρά ως ΣΥΦΑΚ, προκειμένου να προχωρήσετε στα επόμενα βήματά σας και με το που ξεκινούν να έρχονται οι πρώτες παρτίδες του εμβολίου και εδώ στην Κρήτη. Βεβαίως, είμαστε πανέτοιμοι.